αυτή είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψε στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβεροφνοφίτου. Είμαστε εδώ μαζί με τον Χρήστο Γεωργίου και την Ατάσα Ιωάννου. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Φιλοδοξούμε να έχουμε μια καλή συζήτηση. Είναι πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Βγαίνετε νικητής από μια άλλη εσωκομματική διαδικασία. Έχετε πανεκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Συγχαρητήρια, σας ευχόμαστε καλή δουλειά, καλή αντοχή, καλή δύναμη, διότι όπως δείχνει ο νέος πολιτικός χάρτης της Κύπρου, η δεύτερη πενταετία αναμένεται να είναι πολύ πιο δύσκολη από την πρώτη, διότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η μόνη πολιτική δύναμη που στηρίζει την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Είναι ακόμα μια πενταετία ευθύνης. Όσο για τα δύσκολα, είμαστε εξοικειωμένοι. Ο Νάσης είχε πει κάποτε ένα πάρα πολύ απλό συμπέρασμα. Πρέπει ο καθένας μας να ξεγράψει ότι θα έχει να κάνει πάντα με ήρεμες θάλασσες. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, να ξέρουμε ότι σε αυτό το ταξίδι και ήρεμα νερά θα βρούμε και φουρτούνες και τραμουντάνες και να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα και εν πάση περιπτώσει όταν τα νερά της θάλασσας είναι ήρεμα και κάποιος που δεν είναι καλός καπετάνιος θα κουμαντάρει το καράβι. Ναι, είναι εκεί στις φουρτούνες που χρειάζονται οι καλοί καραβοκύριδες. Φουρτούνες και πολλά μποφόρ κύριε πρόεδρε. Πολλά, ναι. Πολλά μποφόρ ήταν οι τουρκικές προκλήσεις στις πρώτες ημέρες της ανάληψης της νέας θητείας από τον κύριο Αναστασιάδη. Τώρα έχουμε σήμερα το θέμα του συνεργατισμού. Είναι μια καυτή πατάτα στα χέρια σας κύριε Πρόεδρε. Το περιμένατε ότι θα φτάσουμε μέχρι σε αυτό το σημείο να βγαίνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στο σφυρί, δημοσιογραφικός όρος, ο συνεργατισμός? Καθυστερήσαμε. Ξέρετε, το είχαμε κάτω από το χαλί για να περάσουν οι προεκλογές. Μου θυμίζει κάτι από το παρελθόν. Να ξεκαθαρίσω. Καθυστερήσαμε ως πολιτεία να πάρουμε μια απλή και τετράγωνα λογική απόφαση. Το 2013 είχε επιλεγεί και από τους δανειστές μας και από την Κυπριακή Πολιτεία ένας διαφορετικός χειρισμός του συνεργατισμού από τις υπόλοιπες δύο τράπεζες που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Οι δύο άλλες τράπεζες, η Λαϊκή και η Τράπεζα Κύπρου, κεφαλαιοποιήθηκαν με τα αναγκαία από τους εποπτικούς μηχανισμούς κεφάλαια διαμέσου των καταθετών. Εκείνη τη σκληρή αντιμετώπιση. Για το συνεργατισμό, οι δανειστές και αυτή η πολιτεία η Κυπριακή επέλεξε το λεγόμενο bail-out. Αντί να βάλουν τα λεφτά οι καταθέτες, τα έβαλαν όλοι εμείς, οι φορολογούμενοι. Σε ένα τόπο όμως που πέραν από τα γενικότερα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουμε και μια νοοτροπία, αγαπητοί μου Νατάσα, Χρήστο και Μιχάλη. Όταν είναι κάτι κρατικό μόνο θέλουμε. Θέλουμε να μην πληρώνουμε το δάνειό μας. Θέλουμε να παίρνουμε περισσότερο καταθετικό επιτόκιο. Θέλουμε το παιδί μας να διοριστεί, θέλουμε στο χωριό μας να έχουμε το κατάστημα ανοιχτό, έστω και αν είμαστε 50 κάτοικοι. Γνωρίζουμε τις νοοτροπίες που είναι βαθιά ριζωμένες
στην κυπριακή κοινωνία, αλλά και σε οποιαδήποτε κοινωνία όταν αντιμετωπίζει κάτι κρατικό. Θα έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό ήταν και λάθος των δανειστών μας, ότι δεν υπήρξε μια πολιτική κατεύθυνση το συντομότερο δυνατόν να έμπαινε στρατηγικός επενδυτής. Υπάρχει όμως και ένα το πρόβλημα, να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, είναι και ευρύτερο. Έχουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μια μάστιγα που όχι μόνο είναι πρόβλημα σε ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες που δεν μπορούν να πληρώνουν τα δάνειά τους, εκμεταλλεύονται και κάποιοι και γίνονται στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα στο σύνολο της κυπριακής οικονομίας, στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει με σοφροσύνη και σύνεση και με τρόπο ισορροπημένο και κοινωνικά δίκαιο να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Άλφη, συγχωρέστε με ένα ακόμα ερώτημα. Ποιοι καθυστέρησαν, κύριε Πρόεδρε? Κύριος μέτοχος του συνεργατισμού είναι το κράτος. Ναι, γνωρίζω. Ποιοι καθυστέρησαν όμως? Δεν θέλω. Ναι, διότι προφανώς προκύπτουν ευθύνες. Συνεργατισμός αλλάζει χέρια. Κοιτάξτε, μας διακρίνει ένας πραγματισμός και ρεαλισμός. Εδώ σχεδόν το σύνολο των πολιτικών κομμάτων θεωρούσαμε ότι ο συνεργατισμός όχι μόνο πρέπει να μείνει κρατικός, αλλά να πάει πίσω στους συνεργατιστές. Άρα υπήρχε και μια νοοτροπία ότι είναι και η μόνη τράπεζα που έμεινε ως κυπριακή να παραμείνει κρατική. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να επιστρέφουμε σε κάποιες νοοτροπίες στο παρελθόν, όταν αυτή η κυβέρνηση ήδη βρίσκεται στον έκτο χρόνο της διακυβέρνησης της. Και έχω την αίσθηση ότι, θα μας πείτε εσείς, έγινε ένα στρατηγικό λάθος στο θέμα του συνεργατισμού. Πέρα από το γεγονός ότι διασυνδέθηκε πλήρως με το κράτος και απομίσθηκε με 2,5 περίπου, νομίζω, δις το κράτος από ένα, τα... σχεδόν 1,8. Από τα 9 που πήραμε από το μνημόνιο, δηλαδή ουσιαστικά το χρηματοδότησε το κράτος, ο κόσμος, ευρύτερα η πολιτεία. Και να μην σκέφτεστε ότι πιθανώς να κάναμε και ένα στρατηγικό λάθος σε ζητήματα που αφορούσαν τη συγχώνευση των διαφόρων συνεργατισμών. Γιατί? Γιατί κάποιος επενδυτής που είχε 100.000 και ήταν ήσυχος στη συνεργατική ΣΠΕ Αγίου Δεμετίου, λέω, Μακράσικας, και άλλες 100.000 κάπου αλλού, όταν έγινε η συγχώρεση έπρεπε με 200.000 και έκανε εκροή. Αγαπητέ μου, εκατομμύρια εκροών. Ακούστε, μήπως έγινε κάποιο στρατηγικό λάθος? Ακούστε, αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται και δεν είναι εδώ το πρόβλημα. Δηλαδή, το ερώτημα που έχετε θέσει είναι ως αν και σήμερα το πρόβλημα του συνεργατισμού να είναι η ρευστότητά του. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα σήμερα που μιλάμε. Δεν είναι το πρόβλημα του συνεργατισμού η ρευστότητα. Έχει ρευστότητα πολύ περισσότερη σήμερα που μιλάμε από ό,τι χρειάζεται. Άρα δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα που έχετε θέσει και το επιχείρημα θα είχε βάση αν σήμερα μιλούσαμε ότι ο συνεργατισμός θα έπρεπε να απευθυνθεί για να πάρει ρευστότητα από το ευρωσύστημα, που πολλές τράπεζες στο ευρωσύστημα προσφεύγουν για το emergency liquidity. Πήρε από το κράτος? Όχι, δεν πήρε, αγαπητέ μου. Σας παρακαλώ, δεν πήρε από το κράτος. Το πρόβλημα του συνεργατισμού σήμερα είναι τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι ψηλότερα από τον μέσο όρο των άλλων τραπεζών και επιπρόσθετα. Κοιτάξτε, και έχει ο συνεργατισμός δυστυχώς και το ψηλότερο ποσοστό, πολύ πιο ψηλό από το market share που έχει, από το μερίδιο αγοράς που έχει. Αν το μερίδιο αγοράς που έχει ο συνεργατισμός είναι σήμερα στο 25%,
τα οικιστικά δάνεια του συνεργατισμού είναι πολύ περισσότερα από το 25%. Μάλιστα. Για το λόγο ότι ο κόσμος, τα χωριά, ξέρουμε τα κοινωνικά κριτήρια, υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο του συνεργατισμού μεγάλο ποσοστό στεγαστικών δανείων. Και εμείς, η Βουλή, ψηφίσαμε και κάποιους νόμους για να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία μέχρι 350.000 ευρώ κατοικία, πρώτη κατοικία, ή που πήρε δάνειο για να χτίσει κάποιος την πρώτη κατοικία, ή έβαλε την πρώτη κατοικία υποθήκη για ένα άλλο δάνειο. Με αποτέλεσμα, σημαντικό ποσοστό του δανειακού χαρτοφυλακίου του συνεργατισμού να έχει σημαντικά προβλήματα και τα μη εξυπηρετούμενα φτάνουν γύρω στο 60%, που η πλειοψηφία αυτών των δανείων είναι στεγαστικά. Κύριε Πρόεδρε, έτσι κάνοντας σήμερα την ανάγνωση το πού πάει ο συνεργατισμός που βγαίνει στο σφυρί, και αυτό είναι μπροστά μας, ξεπούλημα, θεωρείτε ότι τότε που παίρνονται τις αποφάσεις για το κούρεμα θα έπρεπε να ακολουθήσει και ο συνεργατισμός, κάνοντας την ανάγνωση τώρα του τότε, την αναγνώριση, και μας έχετε πει για τα μικρά δάνεια που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, που πρέπει να κάνετε τότε αυτή την αναγνώριση ή την ανάγνωση, που ξέρατε τα δεδομένα και τα είχατε τα στοιχεία μπροστά σας. Κοιτάξτε, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω εγώ δεν έχω ευθύνη, στο κόμμα μου δεν έχει ευθύνη. Δεν έμαθα αυτό τον εύκολο δρόμο ποτέ στην πολιτική μου σταδιοδρομία. Αν για ένα πράγμα οι πολιτικοί μου αντίπαλοι με κατηγορούν, είναι γιατί είμαι ενάντια στον κρατισμό, στον επιχειρηματικό κρατισμό. Εμείς το είπαμε εξ υπαρχής, ότι ο συνεργατισμός έπρεπε το συντομότερο δυνατόν να έχει στρατηγικό επενδυτή. Αλλά είμαστε και πραγματιστές. Είμαστε μια κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας. Έρχομαι όμως στο θέμα θα βγει στο σφυρί. Υπάρχουν τρόποι. Θα μπορούσε να μπει ένας όρος, και θεωρώ αυτή θα είναι και μια θέση της κυβέρνησης, ότι οποιοδήποτε θα ενδιαφερθεί να λάβει μέρος σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι μια συγχώνευση της εμπορικής τράπεζας, της οποιασδήποτε, με το συνεργατισμό. Και να έχουμε ένα σχήμα, η χ τράπεζα, παύλα συνεργατισμός. Θα διαφερθεί όμως για τα καλά στοιχεία, ένα λεπτό Μιχάλη, για τα καλά στοιχεία, τα καλά assets. Για τα κακά assets δεν θα ενδιαφερθεί, λέμε εμείς, ένας επενδυτής. Ναι, αλλά τι θα γίνει τη δεδομένη στιγμή, πώς θα το διαχειριστείτε. Μήπως ξεχάσαμε τη θέση όλων, ότι πρέπει ως πολιτεία να αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια δημιουργώντας. Άρα θα πάνε στην κακή τράπεζα, αυτό θα ρωτούσα. Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο κακή τράπεζα, αλλά σε ένα οργανισμό διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού. Που αυτό αυτή η εκποίηση θα πρέπει να γίνει με διαφανείς διαδικασίες. Γιατί θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσετε. Έχετε, όχι εκποίηση. Κακή τράπεζα και μετά θα είναι εκποίηση. Η εκποίηση, ό,τι θα γίνει, όλη η διαδικασία θα πρέπει να είναι διαφανής. Η διαδικασία είναι, αλλά στοιχεία, ναι, να βάζουμε, τα οποία ανοίγουν στο κράτος, και όλα θα πρέπει να γίνουν νομότυπα. Ναι, ναι, αλλά δεν μιλάμε σήμερα για εκποίηση. Μιλάμε για μια διαδικασία. Αν θα υπάρξουν. Δεν είναι μορφή εκποίηση αυτό το πράγμα, τι είναι δηλαδή. Δεν είναι μορφή εκποίηση. Δεν πουλάει το κράτος και αγοράζει κάποιος άλλος. Για μένα εκποίηση είναι ένα δάνειο να πουλήσεις την εγγύηση, την εξασφάλιση, να εκποιήσεις αυτό που έχεις εγγύηση για να εξοφληθεί το δάνειο. Δεν πρόκειται για αυτή τη διαδικασία. Εγώ όταν πάντοτε συζητώ σαν δημοσιογράφος αυτά τα θέματα, προσπαθώ να βάλω τα πόδια μου στα παπούτσια κάποιου άλλου που έχει συμφέροντα από τη διαδικασία που επηρεάζεται. Μπορείτε αυτή τη στιγμή να διαβεβαιώσετε κατά πόσον κινδυνεύουν ή όχι οι καταθέσεις στο συνεργατισμό μέσα από οποιαδήποτε πράξη θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες?
Διότι αυτή είναι η μεγάλη, αγωνία των καταθετών σήμερα στο συνεργατισμό. Καταρχήν, φαντάζομαι και εσάς όπου σας βρουν, σας ρωτούν αυτό το θέμα. Καταρχήν, η συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων στο συνεργατισμό είναι κάτω από 100.000. Mm-hmm. Υπάρχουν ταμεία προνοία όμως, έτσι. Θα έρθω. Υπάρχουν και από το κράτος ή κάποια συνδεδεμένα με το κράτος οργανισμούς που μπορεί να έχουν ψηλότερες καταθέσεις. Γίνεται αυτή η προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ξανά το ενδεχόμενο του bail-in. Και θεωρούμε ότι είναι η μόνη διαδικασία η οποία μπορούμε με ασφάλεια να ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε από τη μια τους καταθέτες, από την άλλη να υπάρξει μια διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με την δημιουργία ενός οργανισμού διαχείρισης αυτού του χαρτοφυλακίου. Ακούγοντας σας προσεκτικά, μου παραμένει μια αμφιβολία ότι γίνεται προσπάθεια, ότι δεν είναι εγγυημένες όλες οι καταθέσεις στο σύνολό του, στο συνεργατισμό αυτή τη στιγμή που μιλούμε, και πέραν των 100.000, διότι υπάρχουν τέτοιες καταθέσεις. Κοιτάξτε, το ευρωσύστημα έχει ένα κανόνα, ότι είναι εγγυημένες καταθέσεις κάτω από 100.000. Και αυτό είναι μια πολιτική θέση, γιατί καμιά χώρα στην Ευρώπη δεν έχει το αντίστοιχο ποσό ως αποθεματικό. Και θα ήταν αδύνατον. Θα έπρεπε η Ευρώπη να είχε σε συρτάρια και σε θησαυροφυλάκια 3 εκατομμύρια ευρώ για να εγγυηθεί την κάθε κατάθεση Ευρωπαίου πολίτη στο ευρωσύστημα. Αλλά είναι μια δέσμευση του ευρωσυστήματος. Η ευθύνη τώρα είναι στα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν, και αν δεν υπάρχουν στο ταμείο εκεί που δεν υπάρχει σε καμία χώρα το σύνολο, το κράτος θα πρέπει να δανειστεί για να διασφαλίσει σε αυτή την υποχρέωση που έχει προς τους καταθέτες. Ξεκινήσατε και είπατε ότι θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα αυτό το πράγμα. Τον ακούμε όμως μετά από 5 χρόνια για μπέλη, για τα 100.000. Δεν είναι μια μορφή, μετά από 5 χρόνια να ξανασυζητούμε τέτοια ζητήματα? Δεν είναι τουλάχιστον μια μορφή αυτοκριτικής έπρεπε να γίνει από την παρούσα διακυβέρνηση για το πώς φτάσαμε ως εδώ, έστω και αν, αγαπητέ μου, θα έπρεπε να γίνει κάτι νωρίτερα? Αγαπητέ μου Χρήστο, πρώτον να μην δημιουργήσουμε πανικό. Ότι αύριο τι άλλο πανικό θα δημιουργήσουμε? Τα ρεπορτάζ παίζουν σήμερα και λένε ότι γίνεται αυτό που γίνεται. Κοιτάξτε, να μην δημιουργούμε πανικό ότι αύριο θα έχει μπέιλι. Εγώ θεωρώ ότι ξεκίνησε η διαδικασία στην προσπάθεια να αποφύγουμε για τον Κύπριο καταθέτη αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Και υπάρχει το χρονικό πλαίσιο για να ενεργήσουμε με σοφία και σοφροσύνη για να κάνουμε υπό τις περιστάσεις τις καλύτερες επιλογές. Θεωρώ ότι τα πολιτικά κόμματα θα επιδείξουμε την αναγκαία υπευθυνότητα, και αν οποιοδήποτε θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες, πρέπει να σώσουμε την οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται, και από εκεί και πέρα, εάν κάποιοι θεωρούν ότι έχει ευθύνες, δεν θα έφερνα ένσταση να μπει μια ανεξάρτητη επιτροπή και με αυστηρούς όρους να εξετάσει αν υπάρχουν οι οποιασδήποτε ευθύνες συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου κόμματος και του δικού μου προσώπου. Αλλά οι ευθύνες δεν βρήκαμε για τους προηγούμενους. Αγαπητέ μου, ακόμη, κοιτάξτε, εγώ είμαι μιας άλλης σχολής. Εάν μπει μια φωτιά στο σπίτι μου ή στο σπίτι του γείτονα, η πρώτη μου έννοια είναι να πάρω τον πυροσβεστήρα. Και όχι να τσακώνομαι με τη γυναίκα μου ή με τη γειτόνισσα ποιος έβαλε τη φωτιά. Έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με επάρκεια, με ταχύτητα, με υπευθυνότητα, και από εκεί και πέρα χρειάζονται έρευνες
να γίνουν και αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επειδή θέλω να συζητήσουμε και άλλα θέματα, θα αρχίσω έτσι για να τα βάλουμε σε μια σειρά από τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές. Πολλοί σας χαρακτήρισαν το στρατηγό της επιτυχίας της επανεκλογής του Νίκου Αναστασιάδη. Ως επιτελάρχης και ως έχουν το γενικό πρόσταγμα. Τι είναι αυτό που νομίζετε ότι ήταν το συστατικό της επιτυχίας της δικής σας προεκλογικής εκστρατείας? Οι αδυναμίες των ανθυποψηφίων ή τα πλεονεκτήματα, διότι είναι ένα θέμα συζήτησης το οποίο μας απασχολεί και φαντάζομαι και τον κόσμο. Κοίτα, αγαπητέ Μιχάλη, σε οποιαδήποτε κούρσα συμπεριλαμβανομένης και πολιτικής, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ο υποψήφιος ή το άλογο που τρέχει στην κούρσα. Και με πολύ σεμνότητα το λέμε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν ένα καθαρό αιμό άλογο στην κούρσα. Με όσα και αν σκληρά του έσερναν, στην αντίληψη, και εγώ λέω στην πραγματικότητα, στην αντίληψη της κοινωνίας ήταν ο όριμος, ο έμπειρος, που ο κόσμος ένιωθε ασφάλεια, ότι όχι μόνο διαχειρίστηκε μια δύσκολη κατάσταση, έδωσε κύρος στη χώρα με την εξωτερική του πολιτική, έφερε το Κυπριακό, παρά το ότι δεν πετύχαμε τον εθνικό στόχο, σε ένα σημείο που σωστά κάποιοι είπαν ένα βήμα πριν από τη λύση, θέτοντας τα θέματα της ασφάλειας για πρώτη φορά στο επίκεντρο της συζήτησης, και ο κόσμος ένιωθε μια σιγουριά, μια ασφάλεια και δεν ήθελε να ρισκάρει. Από εκεί και πέρα, σε μια προεκλογική εκστρατεία δεν είναι αρκετό να έχεις τον καλύτερο υποψήφιο που όντως τον είχε. Κινηθήκαμε και αυτή η πολιτική χαράχτηκε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τη συμβολή την ταπεινή τη δική μας σε ένα κυρίαρχο στρατηγικό στόχο που δεν ήταν ένα προεκλογικό πυροτέχνημα αλλά μια πραγματικότητα. Ότι ο Νίκος Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του μαζί με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την ηγεσία του είχαμε μια διακυβέρνηση μια πενταετίας με μια κοινοβουλευτική μειοψηφία. Και χωρίς δογματισμούς, με σύνεση και σοφροσύνη, βρήκαμε τους τρόπους να συνεργαστούμε με δυνάμεις του κέντρου και κυρίως με τον Δίκο για να σώσουμε την οικονομία και την ίδια στιγμή με την σωστή πολιτική του Προέδρου στο Κυπριακό έτυχε όχι προσωπικής, αλλά της εθνικής στήριξης στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού από το κόμμα της αριστεράς. Συνθέταμε. Και την ώρα που οι άλλοι μας κατηγορούσαν, είτε του κέντρου ότι είμαστε το Δισακέλ, είτε του Ακέλ ότι είμαστε ο Αβέροφ, το Twin του Νικόλα Παπαδόπουλου, εμείς δεν αποφεύγαμε αυτές τις πραγματικότητες. Ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να επαναλάβουμε αυτά που βίωσε ο πολίτης την τελευταία πενταετία. Ότι με το κέντρο δουλεύαμε για τα εσωτερικά ζητήματα και την οικονομία και με το κόμμα της αριστεράς για το εθνικό ζήτημα. Την ώρα που ποιες ήταν οι άλλες κυρίαρχες στρατηγικές των άλλων επιτελείων, δεν θα αναφερθώ, αλλά των δύο άλλων επιτελείων που διεκδικούσαν το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο ήταν ακριβώς στην αντίθετη μεριά. Να χτυπούν το Μένακελ και το Δίκο στο Κυπριακό και τον Αναστασιάδη στην φιλελεύθερη οικονομία. Η καμπάνια του Νικόλα Παπαδόπουλου ήταν ούτε με την αριστερά ούτε με τον Αναστασιάδη για την επιχειρηματολογία που έλεγα. Υπήρχε και μια, θα έλεγα,
σε κάποια στάδια και υπερβολίας που ο κόσμος μας, η κοινωνία μας θέλει νυφαλιότητα. Δεν διακινδυνεύει. Θέλει μια σταθερότητα. Δεν θέλει πράγματα που θεωρούνται στην αντίληψη τους ως ακρότητες. Άρα είχε μια στρατηγική που δεν ήταν πυροτέχνημα των εκλογών, αλλά βασιζόταν στα πεπραγμένα και αυτά που ζήσε ο πολίτης τα τελευταία 5 χρόνια και μαζί με τον υποψήφιο που είπα ταπεινά, και το απέδειξε η κυπριακή κοινωνία με την ισχυρή εντολή, κερδίθησαν οι εκλογές. Αλλά το κυρίαρχο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογών, των προεδρικών εκλογών, εκλέγεται πρόεδρος χωρίς κομματικές συμμαχίες. Αυτό είναι ένα επίτευγμα, αγαπητέ Χριστάκη. Σας βλέπω, είναι επίτευγμα, με συγχωρείτε, είναι ένα επίτευγμα, αλλά βεβαίως ήταν ένα εξανάγκης επίτευγμα. Όχι. Δεν έγινε μια συνειδητή, ήταν εξανάγκης επίτευγμα. Όχι, αλλά... να τελειώσω. Τελειώστε, και... ναι. Ναι. Πρώτον, για πρώτη φορά, ας συμφωνήσουμε στα γεγονότα. Και ας αντιπαραβάλουμε τα επιχειρήματα. Είναι ή δεν είναι γεγονός ότι από το 1960 εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας χωρίς κομματικές συμμαχίες και ιδιωτελείς συναλλαγές. Συμφωνούμε σε αυτό? Και ο Γλαύκος Κλήρης είχε εκλεγεί, αλλά συνεργάστηκε με κινήσεις, όχι κόμματα. Και με κόμματα. Και με κόμματα. Και με κόμματα. Και με κόμματα. Τους Νέους Ορίζοντες, το κόμμα του κύριου Βασιλείου, την κίνηση ήταν του Αλέξη Γαλλικού. Ο εργάστηκε στο παρασκήνιο, δεν έγινα στο, όχι, δεν στο παρασκήνιο. Όχι, δεν έγινε. Εδώ έγινε ο κακός κόμμα, αλλά... δημοκρατικό κόμμα. Ναι, και εγώ λέω πρώτα, πιστώνω τους δύο υποψηφίους του δεύτερου γύρου. Και τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Μαλά. Που ξεκαθάρισε, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Δεν θα βάλω νερό στο κρασί μου. Αυτό είναι, δεν θα μεταμφιαστώ μεταξύ πρώτης και δεύτερης, και αυτή ήταν η θέση και του Νίκου Αναστασιάδη και του Σταύρου Μαλά. Το δεύτερο, να δώσουμε και πίστοση και στον υποψήφιο και τα κόμματα που μείναν εκτός δεύτερου γύρου και τους υποψηφίους. Δεν μπήκαν να πάνε σε παζαρέματα, δώσε μας 2 υπουργεία, 3 υπουργεία, να συμμετάσχουμε στην κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η προσέγγιση σας τώρα έχει... δεν είναι για το παρελθόν, το πρόσφατο βεβαίως, που είναι μας ενδιαφέρει, για το, ναι. Είναι για τώρα. Είναι για το παρόν και για το μέλλον. Και εδώ τίθενται τα ερωτήματα σε σχέση με το πώς φαντάζεστε την συζήτηση στην κοινωνία, στα θέματα οικονομίας, αλλά και στα θέματα του Κυπριακού. Έχετε την αίσθηση εσείς ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρξουν συμμαχίες με τα δεδομένα σήμερα στα θέματα του Κυπριακού, αλλά και στο πώς διαμορφώθηκε ο χώρος του κέντρου, ο οποίος θα είναι ιδιαίτερα πιο δύσκολος να τον προσεγγίσετε αυτό το διάστημα? Αγαπητέ Χριστάκη, είπα στην αρχή, ανέφερα τα λόγια του Ωνάση. Εγώ θα πάω ένα βήμα πιο πέρα. Εγώ είμαι προετοιμασμένος ότι δεν θα βρω μπροστά μου ήρεμα νερά. Είμαι προετοιμασμένος, μπροστά μου θα έχω μόνιμα φουρτούνες. Και στη Βουλή και σε όλα τα... Παντού. Παντού. Λοιπόν. Γι' αυτό και χρειάζεται σύνεση, σοφροσύνη, μετριοπάθεια και να μάθουμε σε αυτόν τον τόπο. Και να αναγνωρίσουμε κάτι. Δεν θα υπάρξει κόμμα ποτέ με το 51%. Και πρέπει να δώσουμε τη σωστή πολιτική παιδεία στους δικούς μας οπαδούς. Ξέρετε για μένα πόσο δύσκολα ήταν τα πρώτα 5 χρόνια. Δεν είχα τη λαϊκή απήχηση
στον σκληρό πυρήνα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πέρασα δύσκολα και θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας. Γιατί ο παδός του Δημοκρατικού Συναγερμού και του κάθε κόμματος, ιδιαίτερα του Δημοκρατικού Συναγερμού, θέλει τον ηγέτη του να δίνει σκληρές απαντήσεις. Όταν είναι στο ρίγκ να δίνει και γροθιές, να ανταπαντά στην κριτική, να μην αφήνει τίποτα να πέσει, να σηκώνει συνεχώς το γάντι. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος μιας κυβέρνησης κοινοβουλευτικής μειοψηφίας για 5 χρόνια ήμουν στο ρίγκ να χτυπιέμαι με τον Νικόλα για το εθνικό και με το Ακέλ για την οικονομία. Πού θα πήγαινε η χώρα? Έπρεπε να λειτουργήσουμε με σύνεση και σοφροσύνη για τη χώρα. Όμως αυτό στον οπαδό δεν άρεσε. Ο οπαδός για να χειροκροτήσει και να ενθουσιαστεί σε θέλει να χτυπάς με τον ίδιο τρόπο τον πολιτικό σου αντίπαλο. Να καταγράφεις επικοινωνιακές νίκες καθημερινά. Δεν επέλεξα τον εύκολο δρόμο και ούτε θα επιλέξω στην επόμενη πενταετία, γιατί σκοπός μας δεν πρέπει να είναι η δημοφιλία. Σκοπός μας πρέπει όχι να είμαστε ο αρεστοί προς τους οπαδούς μας, αλλά ωφέλιμοι για τον τόπο μας. Και θα πω και κάτι για την κυπριακή κοινωνία, της οποίας όλοι έχουμε μια κριτική διάθεση και θέλω να συγκρίνουμε αυτή την κυπριακή κοινωνία που πέρασε τόσα δύσκολα όσο λίγες κοινωνίες παγκόσμια τα τελευταία 5 χρόνια. Δέστε τις συμπεριφορές της αμερικάνικης κοινωνίας. Αλλά να έρθουμε και στην Ευρώπη να δούμε τις συμπεριφορές των Γάλλων, όταν έστειλα στο δεύτερο γύρο την Λεπέν. Να δούμε στην Αυστρία, όπου υπάρχει κυβέρνηση σε συνεργασία με την ακροδεξιά. Να πάμε στη Γερμανία, που εποφελήθηκε της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής κρίσης και το κόμμα της Μέρκελ έχασε 14 ποσοστιαίες μονάδες. Να δούμε την Ιταλία, που το πρώτο κόμμα είναι οι λαϊκιστές των Αστέρων και το δεύτερο το κόμμα και ο συνασπισμός του Μπερλουσκόνη. Και μπράβο στην κυπριακή κοινωνία. Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε την κυπριακή κοινωνία τώρα. Να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί και στις κρίσεις μας. Να έχουμε και σημεία σύγκρισης. Αφού είπατε ότι δεν είμαστε για ήρεμες θάλασσες, δεν είσαστε για ήρεμες θάλασσες, για φουρτούνες. Για πείτε μας τις φουρτούνες, ένα, δύο, τρία και κυπριακό. Όχι συγκεκριμένο, να δάσα μου, διότι μίλησε για σύνεση, σοφροσύνη, μετριοπάθεια, ειλικρίνεια, λέγω. Θα βγάλουμε αέριο χωρίς λύση, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε. Γελάω, Χρήστος. Είναι πολύ... Ναι, το ερώτημα νομίζω ότι είναι μέσα σε δύο λέξεις, συνοψίζει όλη την εικόνα του Κυπριακού. Αέριο βρήκαμε. Το βρήκα. Χωρίς λύση. Και στην Ευρώπη μπήκαμε χωρίς λύση. Χωρίς λύση. Η πρέσβης της Αμερικής, η αγαπητή ντόχη αυτή, έκανε κάποιες τετράγωνες λογικά δηλώσεις. Όσο αέριο και να βρεθεί, τα έσοδα δεν μπορούν να έρθουν παρά σε μερικά χρόνια. Βάζει αλλά... γι' αυτό το equitable, να μοιραστούν ισομερώς τα κέρδη. Πάντα οι Αμερικανοί... Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, το equitable δεν σημαίνει ισομερός. Δίκαια. Το equitable είναι... Με το πνεύμα των δηλώσεων της. Με το πνεύμα των δηλώσεων είναι... Άλλο πνεύμα. Ισομερός. Επαναλαμβάνω. Ναι. Το equitable δεν σημαίνει ισομερός. Να το ξεκαθαρίσω. Σημαίνει ακριβοδίκαια. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Το ακριβοδίκαιο δεν θα είναι ακριβοδίκαιο, διότι δεν θα είναι
80. Ωραία. Μας είπε γιατί είναι τα μπακέρα. Πάμε στην Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε εξόριξη, εκμετάλλευση χωρίς λύση, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι. Ακόμα και το οικόπεδο Αφροδίτη, το οποίο βγήκαν οι γεωτρήσεις και οι επιβεβαιωτικές και βγήκαν και τα πλάνα και κηρύχθηκε ως εμπορεύσιμο. Αυτό το κοίτασμα για να έχει έσοδα και να συμφωνήσουμε σήμερα με την Αιγυπτό, σήμερα, είτε ως Κυπριακή πολιτεία είτε ως εταιρείες να πουλήσουν στην Αίγυπτο ή στον σταθμό υγροποίησης στη Shell, θα χρειαστούν από σήμερα για να έρθουν έσοδα στο κράτος 3 με 4 χρόνια. Γιατί θα κάνει συμφωνία, θα πρέπει να κάνεις και ένα υποθαλάσσιο αγωγό από το οικόπεδό σου στην Αίγυπτο, και αυτά τα πράγματα χρειάζονται σχεδιασμούς, μελέτες, χρηματοδοτήσεις. Εδώ να χτίσεις ένα σπίτι και θες 2 χρόνια. Δεν σε αρκούνε. Όχι να κάνεις υποθαλάσσιο αγωγό χωρίς καν να έχεις μελέτες ακόμη. Άρα προς τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, εμείς, και να μ' ακούει ο αγαπητός Χριστάκης, πιο εξειδικευμένος από όλους μας το Κυπριακό, εμείς δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι είμαστε ένα κράτος των Ελληνοκυπρίων. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι το κράτος μας, το κράτος του 60, η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι η ασπίδα του αγώνα μας, είναι ένα δικοινοτικό κράτος. Και τα οποιαδήποτε έσοδα θα έχουμε από το φυσικό αέριο δεν θα νίκουν σε τούτη την γενιά, αλλά κυρίως θα είναι έσοδα που θα ανήκουν στις μελλοντικές γενιές. Και όταν αναφερόμαστε μελλοντικές γενιές, αναφερόμαστε και στις μελλοντικές γενιές των Ελληνοκυπρίων, των Τουρκοκυπρίων, των Μαρονιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων. Άρα είναι μια... Όριστα, να είμαστε συγκεκριμένοι, κύριε Πρόεδρε, ναι. Ο κόσμος θέλει να ακούσει. Υπάρχουν οι προκλήσεις της Τουρκίας από τη μία και την άλλη, ότι εμείς βρήκαμε φυσικό αέριο και θα το βγάλουμε. Εμπόριο θα κάνουμε, έχουμε έσοδα. Πότε τοποθετείτε ότι θα γίνει αυτό? Θα σας πω τις δικές μου εκτιμήσεις. Εγώ εκτιμώ ότι τις επόμενες εβδομάδες η Βουλή, το πιο πιθανό είναι να ψηφίσει το νομοσχέδιο για το Sovereign Fund, το ταμείο για τους υδρογονάνθρακες. Ήδη η Exxon Mobil κάνει τις ερευνητικές της προσπάθειες με τα ερευνητικά σκάφη. Τους επόμενους μήνες βλέπω πιθανό να κλειστεί μια συμφωνία με την Shell για τον τερματικό υγροποίησης στην Αίγυπτο. Θα ξεκινήσουν οι σχεδιασμοί της Νόπολ, της Τέλεκ και της Shell, γιατί και η Shell είναι στο οικόπεδο 12, για να ξεκινήσει σταδιακά να υλοποιείται η συμφωνία και με βάση τις υποδομές. Τον Οκτώβριο είναι η προγραμματισμένη υγειώτρηση των Αμερικανών. Και θεωρώ ότι με την άρση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας είναι δεδομένη η θέληση και η πολιτική βούληση της δικής μας πλευράς, και ότι εκτιμώ ότι τις προσεχείς εβδομάδες θα ξεκινήσει μια προσπάθεια, όταν αρθούν οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, να επαναρχίσει ο διάλογος για την επίλυση του Κυπριακού. Είπαμε πώς θα μοιράσουμε τα κερδία, αλλά δεν είπαμε τι είδους κράτος θα παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές. Ερχόμαστε σε ένα θέμα που υπάρχουν η σχεδόν συμφωνία. Με τις μέχρι σήμερα συνομιλίες που είχαμε στο Κυπριακό και επί Ταλάτ Χριστόφια και Αναστασιάδη Κίντζη, είναι ότι τα έσοδα από το φυσικό αέριο ανήκουν στο κεντρικό κράτος.
και έχει σχεδόν συμφωνηθεί και η φόρμουλα κατανομής των περισσεμάτων της κεντρικής κυβέρνησης στις δύο συνιστώσεις πολιτείες. Άρα μέσα από τη λύση του Κυπριακού θα έχει επιληθεί και αυτή η διαφορά που σήμερα υπάρχει και αυτή η ένταση. Είναι στη βάση της συμφωνίας Χριστόφια Ταλάτ που αναφέρεστε. Αναφέρθηκα σε δύο συγκλήσεις. Ναι. Ταλάτ Χριστόφια αλλά και η Αναστασιάδη Κιντζή για το πού πάνε τα έσοδα από το φυσικό αέριο και από το ΦΠΑ στο κεντρικό κράτος και είναι σχεδόν συμφωνημένη και η φόρμουλα πώς κατανέμονται τα περισσέματα αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας του κεντρικού κράτους στις δύο συνιστώσεις πολιτείας. Κύριε Πρόεδρε, είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφερε τον Κυπριακό σε ένα σημείο πριν από τη λύση. Mm-hmm. Πολλοί λένε πριν από τη λύση, αλλά πολύ κοντά στην κατάρρευση συνολικά της διαδικασίας. Εμείς το συζητάμε λίγο, αλλά ο κόσμος πολύ περισσότερο από εμάς. Το Plan B. Είναι εφικτό πλέον με τα δεδομένα όπως τα γνωρίζουμε και όπως έχουν διαμορφωθεί να συζητούμε με ειλικρίνεια και να τρέφουμε αυτές τις προσδοκίες στον κόσμο ότι μπορεί να λυθεί το Κυπριακό στη βάση, λαμβάνοντας υπόψη και πάντοτε την τουρκική ρητορική, τις θέσεις του Ερντογάν, το πού το πάνε οι Τουρκοκύπροι, παρακολουθούμε καθημερινά τις δηλώσεις του κ. Ζερσάη και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνθέτουν σήμερα την εικόνα του Κυπριακού. Είναι εφικτό να συζητούμε ότι μπορεί να βρεθεί λύση στη βάση της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας όπως την έχουμε μέσα στο μυαλό μας εμείς οι Ελληνοκύπροι τα τελευταία 40 χρόνια. Μου δίδεται η ευκαιρία σε μια άκρος για μένα παραγωγική συζήτηση να ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα. Γιατί να είμαστε και ειλικρινείς. Μπορεί να μην το λέμε δημόσια, αλλά κάποιοι, είτε από τους απλούς πολίτες, ή ενδεχόμενα από το πολιτικό σύστημα, να φλερτάραν ή να φλερτάρουν και με κάποιες άλλες επιλογές. Ας τις θέσουμε επιτέλους στο τραπέζι για να γίνει μια συζήτηση. Ας να πει στο τραπέζι δηλαδή και ακόμα καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα είμαστε συγκεκριμένοι. Θα σας αφήσουμε κατά μέρος, αγαπητέ μου Μιχάλη, τη διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία. Ας πάμε στην επιλογή που θα ήταν η ιδέα τι. Να πάμε στο ενιαίο κράτος. Πάμε στην ιδιατή λύση. Να πάμε πίσω στο 60. Και πέστε ότι υποθετικά η Τουρκία και οι Τούρκοι δέχονται να πάμε πίσω στο κράτος του 60. Στο συνάγμα του 60. Δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που λέμε. Αφού διαφωνούμε με εγγυήσεις επεμβατικά δικαιώματα. Όχι, πέραν από αυτό. Ναι. Το κράτος μας το 60 δεν ήταν δικοινωτικό. Και τον Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο δεν τον έκλαιγε το σύνολο της κοινωνίας, αλλά μόνο οι Τουρκοκύπροι. Τους Τουρκοκύπριους βουλευτές. Και θα δεχόμαστε μονομερή δικαιώματα να ισχύουν ΕΣΑΗ και επεμβατικά δικαιώματα ΕΣΑΗ. Και τα βέτο στον Τουρκοκύπριο είναι, ήταν λειτουργικό. Η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι το λάβαρο του αγώνα το και η αστυνομία. Ότι δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να συμβεί. Όχι, ακόμα. Δεν είναι επιλογή σήμερα προσφερόμενη όμως το ίδιο κράτος του 60. Στην θεωρία. Πολλοί την επικαλούνται. Να πάμε στο ενιαίο κράτος. Μα το ενιαίο κράτος του 60 δεν ήταν ένα ελληνικό κράτος που νομίζουμε η δική μας γενιά όλων. Αυτό που ζούμε από το 64 και γεννήθηκαν και αναγιώθηκαν γενιές ακόμα και εγώ που είμαι σήμερα στα 57 μου χρόνια δεν έζησα Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο. Ήμουν 3 χρόνων. Δεν έζησα Τουρκοκύπριο δικαστή που ήταν 50% Τουρκοκύπριοι, αγαπητέ Χριστάκη, και 50 Ελληνοκύπριοι. Δεν έζησα Ζαφτιέν, ούτε Τουρκόπουλον, ούτε υπάλληλο στην πολεοδομία, ούτε υπουργών Τουρκοκύπριων, ούτε βουλευτή, ούτε 40% της αστυνομίας Τουρκοκύπριους.
Ζήσαμε και η δική σου γενιά, ναι. Μιχάλη, Νατάσα και εσένα, Χριστάκη. Και θεωρούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, λάθος αντίληψη, ότι είμαστε ακόμα ένα ελληνικό κράτος. Όχι. Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν και παραμένει ένα δικοινοτικό κράτος. Εάν κακώς αποχώρησαν οι Τουρκοκύπριοι, οι δομές είναι εκεί και το σύνταγμά μας. Άρα και υπό τας περιστάσεις την καλύτερη επιλογή να δεχόντουσαν οι Τούρκοι, εμείς θα συνεχίζαμε να είχαμε ενστάσεις. Έρχομαι, ποια είναι η άλλη επιλογή? Ένα βελούδινο διαζύγιο. Μια συμφωνημένη διχοτόμηση. Παλιά ήταν ταμπού να το συζητήσουμε, τώρα ο κόσμος το συζητά όμως. Ναι, ακούστε, πέραν το ότι κάναμε ένα εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, καλός ή κακός, για την Ένωση, ενάντια στο ταξί, και να έρθουμε το 2018, μετά από εβδομήντα χρόνια περίπου, να λέμε ότι είχαν δίκιο οι Τούρκοι. Ο εθνικός στόχος των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων να γίνει το λάβαρο του δικού μας αγώνα. Κοιτάξτε, θα πω τη θέση μου. Μπήκα στην πολιτική ασπαζόμενος την πολιτική του Γλαύκου Κλειδίδη, να απαλλαχτούμε από την τουρκική κατοχή και να συνδυώσουμε με τους Τουρκοκυπρίους σε μια επανενωμένη πατρίδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ για χάρη μιας πρόσκαιρης ησυχίας να ζήσω τον διαχωρισμό αυτής της πατρίδας. Κύριε Πρόεδρε, καλά, εμείς θέλουμε επανένωση. Οι Τούρκοι όμως τους είδαμε και συντράπτονται διαπραγματεύσεως. Ένα λεπτό για να βάλω σε συζήτηση και κάτι που μας έχει πει ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης την περασμένη εβδομάδα, διαπραγματευτής μας. Είναι στα όρια της απελπισίας όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού. Δεν τα είπε οποιοδήποτε και όποιος, το είπε ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης. Και ρωτηθείς για τη λύση δύο κρατών, αφού μιλάμε για τη διχοτόμηση δύο κρατών. Λέει, όχι βέβαια, δεν συζητούμε, είναι ένα ψευτικό δίλημα, αλλά κάποτε, και αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, δεν ξέρω το κάποτε, μπορεί να είναι και αύριο ή που θα επιστρέψουμε πίσω στην Τράπεζα Διαπραγματεύσεων. Να το βρούμε μπροστά μας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε τι θα κάνουμε, αν βρούμε κάτι τέτοιο. Εγώ ρωτώ, κύριε Πρόεδρε. Μα σοβαρό μιλούμε. Εγώ λέω ότι πήγαμε εμείς Ελληνοκύπροι, που δεν θα το δεχτώ ποτέ, το διευκρινίσω. Θα πάω σπίτι. Δεν μπορώ να είμαι στην πολιτική και να υποστηρίξω να πραγματοθεί ο εθνικός στόχος των Τούρκων με δική μας πρόταση. Όχι με δική μας πρόταση, κάποια άλλη. Και εννοούσα την Τουρκία να το βάλει στο τραπέζι. Τι θα κάνουμε. Μου. Αλλά υπόθεση. Ναι. Υπόθεση. Κάτσαμε εμείς οι Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι και αποφασίσαμε δύο κοινότητες. Κάνουμε μια μερική εδαφική αναπροσαρμογή, τους αναγνωρίζουμε και έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη. Η Κυπριακή Δημοκρατία στην επικράτεια που θα μας μείνει και το τουρκοκυπριακό ανεξάρτητο κράτος. Και πρέπει και να ξυπνήσουμε από το όνειρο. Πού θα ανήκουν αυτά τα δύο κράτη? Θα μου πείτε στην Ευρώπη. Καταρχήν δεν θα δεχόντουσαν οι Τουρκοκύπροι και να τους δώσουμε την αναγνώριση να είναι εκτός της Ευρώπης. Πέραν ότι ξεχάσαμε το πρωτόκολλο 10 που ενταχθήκαμε. Ολόκληροι. Και αν μπούμε οι μισοί, έστω και ένα κράτος, δεν ξέρω εάν θα ισχύει η ένταξή μας. Αλλά μήπως υπερεκτιμούμε τους εαυτούς μας? Μήπως θεωρούμε ότι οι Ευρωπαίοι είναι κουτόφραγοι και θα δεχτούν την αρχή του τέλους της Ευρώπης για χατήρια μας των Κυπρίων, Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων? Μετά θα ξεστηριωθούν Ισπανοί, Βέλγοι, όλοι. Βέλγοι,
οι Βενετοί, γιατί αύριο οι Βαβαροί που συντηρούν με την οικονομία τους τις πρώην ανατολικές περιοχές και, θα φτάσει, μπορεί, ναι. και θα φτάσει η διεθνή κοινότητα, κοιτάξτε, κάθε πόλη και κράτος. Κάθε κοινότητα και κράτος. Δεν συζητούνται. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μαζί μας, μεταξύ μας κάνουμε πανηγύρι. Μεταξύ μας οι Τουρκοκύπροι το θέτουν, όχι εμείς. Εμείς δεν το θέτουμε. Συμπεριλαμβανομένων και τον ίδιο Ζεζεσά είπε ότι να συζητήσουμε το θέμα της διχοτόμησης. Κοίτα, εκείνοι είναι καλύτεροι για τα Παναήρκα από ότι εμείς. Λοιπόν, μείνετε εδώ να κάνουμε ένα... Ναι, 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 ναι. Γιατί νομίζετε ότι τα θέτουμε τα πράγματα. Γιατί υπάρχει ένα αδιέξοδο, έγινε μια αποτυχία, υπήρξε μια σαφής αποτυχία των συνομιλιών, εχάθηκε αυτή η προσδοκία της κοινής γνώμης, ιδιαίτερα εκείνο που επίστευαν σε μια ενοποίηση της πατρίδας μας, και διερωτούμαστε τώρα ότι είναι ανοησίες αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησίες. Αλλά γιατί. Ναι, ότι είναι, αλλά, φωνούμε ναι, όλοι πως είναι ανοησίες. Αλλά να έρθουμε και σε ένα πραγματισμό. Θέλουμε. Κατά την άποψή μου, και είναι και θέση του κόμματος, δεν μπορούμε, και θα ήταν ολέθριο, εθνικά, να φύγουμε από τις παραμέτρους και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου του Ηνωμένων Εθνών και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα πρέπει να έχουμε ένα κράτος με την μετεξέλιξή του σε μια διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία από τα τρία γράμματα. Το ένα δεν είναι νέο. Το δικοινοτικό. Δεν είναι λόγω της τουρκικής εισβολής. Δεν είναι γιατί συζητούμε την ομοσπονδία. Γιατί τα μόνα επιχειρήματα που ακούω είναι αν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο όπου η ομοσπονδία είναι στη βάση των κοινοτήτων. Έχω δίκιο. Δεν υπάρχει. Αλλά η δικοινοτικότητα δεν είναι προϊόν του 1974, είναι αποτέλεσμα συμφωνιών που εμείς υπογράψαμε το 1960. Το τι πρέπει να προσέξουμε με ρεαλισμό είναι ότι πρέπει στην κεντρική κυβέρνηση να έχει όσες εξουσίες χρειάζεται για να διασφαλίσουν τη μία κυριαρχία, τη μία διεθνή προσωπικότητα, τη μία ηθαγένεια. Από εκεί και πέρα πρέπει να δοθούν πλήθος εξουσιών στις δύο συνιστώσεις πολιτείες, ούτως ώστε, για να είμαστε και ρεαλιστές, γιατί δεν είναι από το 1974 που ζούμε ξεχωριστά με τους Τουρκοκύπριους. Ζούμε ξεχωριστά με τους Τουρκοκύπριους από το 1974 σε ζώνες. Αλλά ο διαχωρισμός ο θεσμικός είναι από το 1964. Συνηθίσαμε να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε μια καθημερινότητα και οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι. Άρα θα πρέπει διαμέσου της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας να διασφαλίσουμε τη μία οντότητα από την άλλη. Πρέπει να είναι τέτοιες οι ρυθμίσεις που δεν θα επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Και αφού διασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελεύθερη διακίνηση, το σεβασμό στην ιδιοκτησία, είναι σε αυτή την κατεύθυνση που πρέπει με ωριμότητα να ακολουθήσουμε για να βρούμε με σκληρή προσπάθεια την λύση του Κυπριακού. Και θα δανειστώ και κάτι από τον αγαπητό και σεβαστό Γιώργο Βασιλείο. Είχε πει τις προάλλες στην παρουσίαση του βιβλίου το ιδιατό. Δεν αλλάζει. Μένει αναλύωτο με την πάροδο του χρόνου. Το εφικτό είναι αυτό που δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο. Αυτό που ήταν εφικτό πριν 20 χρόνια.
Δεν μπορεί να είναι εφικτό σήμερα. Στο σχέδιο που μας έφεραν οι Αμερικανοί, οι Καναδοί και οι Εγγλέζοι επί Κυπριανού και μιλούσε maximum παραμονή 10.000 επίκων και είχαμε αντιδράσεις τότε, δεν είναι εφικτό σήμερα. Ήρθαμε εμείς οι ίδιοι και προτείναμε 50.000, αγαπητέ Χριστάκη. Μας έγινε για την αμόχωση. Ναι. Θα ξεκινήσω συνομιλίες. Ναι. Άρα το εφικτό πριν 30 χρόνια δεν παραμένει το ίδιο εφικτό σήμερα. Το ίδιο το πριν 30 και συν 40 και πριν 50 και πριν 100 θα μείνει για πάντα. Το θέμα αν το ιδιατό θα μπορεί να είναι και εφαρμόσιμο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Διαβάστε στο νέο τεύχος του περιοδικού Gold που κυκλοφορεί στα περίπτερα. 8 πρωταγωνιστές του τομέα ανάπτυξης γης μιλούν για την εξέλιξη του τομέα μετά την κρίση, για την προσέλκυση ξένων επενδυτών και για τη σημασία της παραχώρησης διαβατηρίων. Home Sweet Home. Παρουσιάζουμε 7 από τις πιο πολυτελείς σουίτες πεντάστερων ξενοδοχείων στην Κύπρο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Louis Hotels, Ιάσονας Περδίος, μιλά για τη νέα εποχή στον τουρισμό. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. Στη Φρεσκάδα, κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με 60 Κύπριους προμηθευτές και διαλέγουμε ό,τι καλύτερο έχουν να προσφέρουν. Γιατί εμείς γεμίζουμε με φρέσκα φρούτα και λαχανικά όχι κάποιες μέρες, αλλά κάθε μέρα. Έτσι, είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε πραγματική φρεσκάδα σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει λίγη. Μεσημεριανό ραντεβού με την πιο κεφάτη παρέα. Ένα ευχάριστο 2 ώρο γεμάτο τρέλα, ζωντάνια και θετική ενέργεια. Όλα τα τελευταία νέα της showbiz, μαγειρική, παιχνίδια και πλούσια δώρα. Τρίτη στη μία με την Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά και να προσέχετε. Γιατί ήταν, είναι και θα είναι όλα για σένα. Επέλεξα τη μαύρη ορχιδέα για να δημιουργήσω μόνο για το αφρόλουτρο Λαξ άρωμα που διαρκεί ως και 8 ώρες. Άρωμα που αναδεικνύει το πιο τολμηρό και γοητευτικό εαυτό σας και διαρκεί έως και 8 ώρες. Σήμερα στην Κύπρο, με το Στέλιο Γεωργίου, καθημερινά στις 3 παρα 5. Στη νέα δοκιμασία, το κίνητρο δεν είναι η παραμονή. Είναι 10.000 ευρώ. Ο χρόνος δεν είναι λίγα λεπτά. Είναι 5 ημέρες. Οι 8 καλύτεροι έχουν τους μέντορές τους. 8 κορυφαίοι Έλληνες σεφ θα γίνουν οι μέντορές σας. Στη νέα δοκιμασία δεν θα βγουν υποψήφοι για αποχώρηση. Θα βγουν μαχαίρια. Παγιρεύετε εσείς. Εγώ έπλυνε τα πιάτα. Κρίνεστε εσείς. Νομίζεις ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα? Είναι έσχος το πιάτο. Βγάλτε ένα έξω γκίκα, σου παρακαλώ. Αυτή τι κάνουν εκεί πέρα? Ξεφύγει από το σε παρακαλώ. Είναι χουλιγκάν. Σαμποτά. 200 κιλά ζάχαρη πέρα. Έχει χρόνο ακόμα. Δεν μπήκε τίποτα εκτός χρόνου. Ποιος τα λέει αυτά? Ήρθε και ο Ιάπωνας Τομ Κρούζ να μου πάρει το μίξερ από το χέρι. Masterchef Silver Awards. Τετάρτη 21 Μαρτίου στις 9:05. Νηστεύεις, τότε όλο το μενού δικό σου.
Ocean Basket. Ένα μενού όλο δικό σου και στις νηστείες. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή με φιλοξενούμενο τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Σέγερμου, τον κύριο Αβεροπνεοφύτου, μαζί με τον Χρήστο Γεωργίου και την Νατάσα Ιωάννου. Είχαμε έτσι μια συζήτηση πάνω σε πάρα πολλά θέματα, κύριε πρόεδρε. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς θα καταφέρετε αυτή την πενταετία να συνεργαστείτε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν σε πάρα πολλά θέματα διαμέτρου αντίθετες απόψεις και προσεγγίσεις με αυτές της κυβέρνησης, για να υλοποιήσετε το κυβερνητικό έργο. Αγαπητέ μου, είσαι παντρεμένο. Ναι, βεβαίως. Είμαι. Με τρία παιδιά. Και με τρία παιδιά. Ναι. Καθημερινά στην οικογένεια δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι οικογένεια, είναι γείτονες αυτοί, δεν είναι οικογένεια. Όχι, όχι, οικογένεια είμαστε. Κοινή στέγη μοιραζόμαστε. Μια είναι κοινός. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις ευαισθησίες των άλλων πολιτικών κομμάτων. Χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τις ευαισθησίες και είσαι με ένα δόγμα, έχω απόψεις. Ήμουν υπέρμαχος των αποκρατικοποιήσεων. Ναι, αλλά ο Νίκος Αναστασιάδης, μια στιγμή όμως, ναι, εξελέγει στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Γι' αυτό τον ψηφίζει ο κόσμος. Ναι, νομίζω ότι δεν τον ψηφίζει ο κόσμος για να νερώσει λίγο το κρασί του με λίγο ΑΚΕΛ, λίγο ΔΥΚΟ, λίγη ΕΔΕΚ. Νομίζω ότι το πρόγραμμα του ήταν... Το πρόγραμμα του Προέδρου είναι πολύ συνενετικό και δεν υπάρχουν. Σας είπα ένα παράδειγμα. Πίστευα στις αποκρατικοποίησεις, αλλά είμαι ανθρωπορεαλιστής. Και είπα ότι υπάρχουν και τα κόμματα που ανεβούν, υπάρχουν και οι εργαζόμενοι, δεν βγαίνει πουθενά, πρέπει να βρούμε υπό τις περιστάσεις τη δεύτερη καλύτερη για μας επιλογή. Διαφορετικά θα αφήσουμε οι μικρατικούς οργανισμούς με τις τρευλώσεις του παρελθόντος, με το γεσί. Δεν πίστευα ότι το καλύτερο είναι το πολύ ασφαλιστικό. Δεν βρίσκα πλειοψηφία, ούτε εγώ, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έπρεπε να αφήσουμε τον ασθενή χωρίς σύστημα υγείας, επειδή πιστεύαμε ότι το πολύ ασφαλιστικό είναι καλύτερο από το μόνο ασφαλιστικό. Ξέρετε. Ήταν μια δουλειά που θα την έκανε εξαιρετικά ένας τεχνοκράτης, κύριε. Κοιτάξτε, γυνάτια και δογματισμοί. Τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι μπλε και κόκκινα. Ανεργοί αντιμετωπίζουν και αριστεροί και δεξιοί τα διάφορα κοινωνικά, οικονομικά και άλλα προβλήματα. Είναι του συνόλου της κοινωνίας. Άρα και με το ΑΚΕΛ θα κουβεντιάσω. Και με τον Νικόλα και τον Μαρίνο τον Σιζόπουλο. Δηλαδή, πόσο αξιόπιστος θα είμαι, αγαπητέ Μιχάλη, Χριστάκη και Νατάσα. Και πόσο πιστικός θα ήμουν στους ξένους. Να προσπαθώ να τους πείσω ότι πιστεύω στην επανένωση της πατρίδας μου και ότι μπορώ να ζήσω και να συμβιώσω με το σύνικο στοιχείο τους Τουρκοκύπριους, αλλά να θεωρούμε ότι είναι αδύνατον να κάτσω και να βρω κάποιες λύσεις με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον άντρο Κυπριανό. Είναι ευθύνη μας. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι καθήκον μας. Είναι μονόδρομος. Γι' αυτό και εμείς, έστω και αν δεχόμαστε κριτική, και αυτό λέω και στους συναδέλφους, πηγαίνετε στις τηλεοράσεις, συζητάτε. Δεχτείτε και κανένα χαστούκι. Δεν ανάγκη να το ανταποδίδετε. Ο τόπος χρειάζεται σύνεση για να τραβήξουμε μπροστά. Λοιπόν. Δεν είναι οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω, είμαστε προς το τέλος. Ναι, ολοκληρώνουμε σιγά. Επειδή είχαμε αναφερθεί και στη λύση του Κυπριακού, μας είχε περιγράψει μια χαλαρή ομοσπονδία, αντιλαμβάνομαι. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Μας είχε περιγράψει. Να το διευκρινίσω. Ναι. Εγώ θεωρώ ισχυρή ομοσπονδία, γιατί
θα έχει τόσες εξουσίες όσες χρειάζονται για να διασφαλίσεις την μία οντότητα, τη μία κυριαρχία, τη μία διεθνή προσωπικότητα, τη μία ηθαγένεια, το ένα κράτος, ελαχιστοποιώντας τα θέματα που θα έχει στριβές και συνεταιρλίκη με τους Τουρκοκύπριους. Άρα, τόσο απλά. Η Ομοσπονδία, έχετε πει ότι στις επόμενες εβδομάδες ίσως να έχουμε επιστροφή στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, διατηρείτε καλές σχέσεις, αντιλαμβάνομαι, με τον Μουσταφά Κιντζή? Ήρθατε έτσι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία ή τον συναντήσατε όλο αυτό τον καιρό? Τα είπατε μαζί του? Όχι. Καθόλου. Γνωρίζετε όμως όλο το... Είχα συναντήσεις με ανθρώπους, Τουρκοκύπριους, που θεωρώ ότι είναι του περιβάλλοντος του κυρίου Ακίντζη και ανταλλάξαν απόψεις. Και οι βάθοι που συζητούν είναι διζωνική δικαιωτική. Μιλάω για Τουρκοκύπριους. Ναι. Και οι βάθοι οι οποίοι θέλουν να συζητήσουν είναι διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία? Γιατί έχουμε αναφερθεί σε δηλώσεις που έχουν... Απλώς έχω διαμηνήσει ότι δεν μπορούν απόψεις που ακούνται από κάποιους εκτός πλαισίων και παραμέτρων και ότι θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε για το φυσικό αέριο για να μπούμε στο Κυπριακό. Αυτά τα πράγματα είναι εκτός συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, επειδή μεσολαβεί η Σύνοδος της Βάρνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπου αναμένεται να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις σε σχέση με το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων, εσείς εκτιμάτε ότι η συνάντηση στο Κυπριακό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο, γιατί θα γίνει πριν ή μετά τη Σύνοδο της Βάρνας? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος και τώρα να ξεκινήσει, ναι. Να συναντηθεί με τον Ακιντζή? Ναι. Για τις διαπραγματεύσεις έθεσε ένα λογικότατο και ορθότατο όρο. Δεν μπορώ να είμαι στις διαπραγματεύσεις υπό την απειλή της Τουρκίας. Μάλιστα. Η συνάντηση θα γίνει? Εσείς τι εκτιμάτε? Η θέληση του Πρόεδρου είναι εκεί. Την εκτίμησή σας? Θεωρώ ότι η τουρκική πλευρά θα περιμένει να τελειώσει ενδεχομένως και η σύνοδος της. Μάλιστα. Εκτίμηση κάνουμε όλοι εδώ. Μακάρι να δεχτούν να γίνει συνάντηση και αύριο. Να δει και τα αποτελέσματα. Ολοκληρώσαμε, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Ένα τελευταίο. Βεβαίως. Ξέρεις το συνέστημα τι λέει για τις ευρωτουρκικές? Να κλείσουν την πόρτα στην Τουρκία. Αυτό ικανοποιεί το συνέστημά μας. Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Γιατί αν η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας ή οποιαδήποτε, είτε σύνδεσης, είτε ειδικών σχέσεων ή πλήρως ένδεξης, είναι κλειστή, χάνουμε ένα καταλήτη για τη λύση του Κυπριακού. Και να συμβάζουμε πάντα το συνέστημα με τη λογική, λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρέπει να λείπει το συνέστημα. Το συνέστημα πάντα λείπει. Αλλά δεν μπορεί το συνέστημα να νικάει τη λογική. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είχαμε μια καλή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ εσάς. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Να είστε καλά.